ο διευθυντή τη καρδιολογική του Νίνι Α. Να δούμε τα τελευταία δεδομένα. Γιατρέ, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά. Παρακολουθούμε όμως, θα έλεγαμε, με μια κάποια απόγνωση την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, γιατί νομίζαμε ότι έχουμε αφήσει το μεγάλο πρόβλημα πίσω μας. Το βρίσκουμε πολύ έντονα μπροστά μας. Θα ήθελα να μας κάνετε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, πώς την βλέπετε, και αν θα μπορούσατε να μας δώσετε και ένα λογαριασμό για τα κρούσματα που θα έχουμε, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αν δηλαδή πιστεύετε ότι θα μείνουμε στα ψηλά νούμερα που ήδη βλέπουμε, ή αν μπορούμε να πάμε και ακόμα παραπάνω. Έτσι όπως είχε εξελιχθεί η κατάσταση και μετά την επικράτηση της μεταλλάξεως Δέλτα, ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε. Από τη στιγμή που βλέπαμε όλες αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή την πλήρη απελευθέρωση όλων των πολιτών και ειδικά της νεολαίας, το να μην εφαρμόζονται καθόλου μέτρα και να έχει περάσει το μήνυμα στους πολίτες ότι πλέον ξεμπερδέψαμε και κινηθείτε ανεξέλεγκτα, μην λαμβάνετε τα μέτρα πρόληψης και προστασίας τα οποία έπρεπε να είχαν, αναμέναμε να είχαμε και αυτή την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Βέβαια να πούμε ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι πάρα πολύ επιθετική, είναι πάρα πολύ μεταδοτική, μεταδίδεται ραγδαία και πολύ περισσότερο από τη μετάλλαξη Α που ήταν η Βρετανική. Βέβαια η συμπτωματολογία της είναι κατά τη ιδιότερη, όμως όταν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων. Άρα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και να δείξουμε σοβαρότητα, υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη. Πού θα μπορούσε να φτάσει ο αριθμός των κρουσμάτων δηλαδή για εσάς? Πού βλέπετε να καταλήγει το επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί αυτό το 1820 ξεκίνησε από χθες. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από εδώ ξεκινάμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι το ταβάνι μας αυτό? Σίγουρα δεν είναι το ταβάνι μας. Μπορεί να φτάσουμε σε διπλάσιο αριθμό κρουσμάτων. 3.000 και δηλαδή. Ακριβώς. Αν δεν λάβουμε έγκαιρα μέτρα, αν δεν δείξουμε αυτή τη στιγμή σοβαρότητα, έτσι ώστε να σταματήσουμε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση. Μάλιστα, Μάκη. Κύριε Παπαϊωάννου, ο Μάκης ο Προβατάς είμαι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν δίπλο εμβολιασμένο με καρδιολογικά προβλήματα και έρχεται σε επαφή με ένα κρούσμα αυτό με τη μετάλλαξη Δέλτα. Κινδυνεύει, πόσο και από τι? Ξαναλέω, δίπλο εμβολιασμένος. Καλά, έχει καρδιολογικά προβλήματα. Γιατί αυτή η ιστορία αφορά και τους ευπαθείς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Να σας τονίσω ότι οι εμβολιασμένοι με τα εμβόλια mRNA, Pfizer ή Moderna, καλύπτονται κατά 96% από τη μετάλλαξη Δέλτα, ενώ οι εμβολιασμένοι από τα εμβόλια DNA, δηλαδή Άστρα ή Johnson & Johnson, καλύπτονται κατά 92%. Από τη βαριά νόση, γιατρέ. Αυτό θέλω να σας πω. Από τη βαριά νόση. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα παραθυράκι το οποίο είναι ανοιχτό, έτσι ώστε και αυτοί να νοσήσουν. Η νόσος η οποία όμως θα προκληθεί, θα δημιουργηθεί, δεν θα είναι βαριά. Δηλαδή σίγουρα θα αποφευχθεί η διασωλήνωση, σίγουρα θα αποφευχθεί ο θάνατος. Μπορεί να περνάνε μία ίωση, σαν κατά κάποιο τρόπο ένα ελαφρύ κρυολόγημα και όχι κάτι βαρύ. Βέβαια απόλυτο δεν υπάρχει, αλλά σίγουρα εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι πάρα πολύ. Στους ευπαθείς πάντως που σας ρώτησε ο Μάκης, ειδικά για τους καρδιολογικούς ασθενείς που είναι και οι άνθρωποι που εσείς έχετε τεράστια εμπειρία, τι συστήνετε να κάνουν αυτή την περίοδο αν είναι πλήρως εμβολιασμένοι? Γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είναι και εμβολιασμένοι επειδή είναι ευπαθείς. Επειδή και σε αυτούς υπάρχει διαστρωμάτωση του κινδύνου, δηλαδή αν είναι σε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, αν έχουν πρόσφατο έμφραγμα, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε αρτοσταθμία παράκαμψη, αν έχουν κακοήθεις αρρυθμίες, αν έχουν περάσει την εμφωνική εμβολή, εν πάση περιπτώσει βαριά ασθενείς, τότε θα συστήσω να είναι αυστηρή η καθημερινότητά τους, να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις, δηλαδή ό,τι έκαναν την προτέρα περίοδο να κάνουν και τώρα. Δηλαδή να αποφεύγουν το συνοστικό. Να συνυπάρχουν με εμβολιασμένους, μισό λεπτό, να συνυπάρχουν με εμβολιασμένους. Αν είναι ευπαθείς και ευευτοί πλήρως εμβολιασμένοι, ή μπορεί να κολλήσουν από έναν εμβολιασμένο, ο οποίος φέρει χαμηλό οικό φορτίο, αλλά για αυτούς να είναι χειρότερο. Με εμβολιασμένους και ανθρώπους που γνωρίζουν καλά μπορεί να συνυπάρχουν, όμως και σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να κρατούν μία απόσταση και να μην έχουν διάχυση γενικά και να είναι πρόσεκτοι. Αυτό που το ακούω και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να καταλάβουν, όσοι είναι να καταλάβουν, από τους νέους που λένε ωραία θα κολλήσουμε αλλά δεν παθαίνουμε κάτι, ότι μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε έναν άνθρωπο στο περιβάλλον τους ή στο ευρύτερο περιβάλλον τους που έχει τέτοια προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι νέοι οι οποίοι
άνετα λένε, ωραία, θα κολλήσουμε και τι έγινε, ότι μπορεί να γίνει για κάποιον που είναι εμβολιασμένος στην οικογένειά τους και γενικότερα. Αυτό στην πραγματικότητα ήθελα να ρωτήσω. Σίγουρα είναι αυτό το λεπτό σημείο που πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Οι νέοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή και λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουν, ότι δεν νοσούν βαριά. Δεν έχουν την ίδια, κατά κάποιο τρόπο, νόσο σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες και ειδικά με ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου και είναι στις ομάδες που είναι πολύ ευαίσθητοι ώστε να παρουσιάσουν κατά κάποιο τρόπο σοβαρή νόσο. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δεν ελέγχουν όλη την κατάσταση και η όλη του συμπεριφορά μπορεί να είναι επικίνδυνη για ανθρώπους του περιβάλλοντος τους. Γιώργο. Γιατρέ, καλησπέρα. Γιώργος Ομολόγης είμαι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα προεκτείνω το ερώτημα του Μάκη Προβατά, ρωτώντας σας αν σε μια ταβέρνα, σε εξωτερικό χώρο, είναι δύο άνθρωποι ευπαθείς, εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις, και στο διπλανό τραπέζι, σε απόσταση ενός μέτρου, κάθονται δύο πλήρως ανεμβολίαστοι που φέρουν και τον ιό. Να ανησυχούν οι πρώτοι? Γιατί ακούμε ότι πλέον ο ιός μεταδίδεται και σε εξωτερικό χώρο με τεράστια ταχύτητα και σε χρόνο δευτερολέπτων. Καταρχήν, κύριε Μουρούτη, να πω ότι δεν θα συνέστηνα σε εξωτερικό χώρο να βρίσκονται εμβολιασμένοι και ανεμβολιάστοι. Σε εξωτερικό χώρο. Σε εξωτερικό χώρο, σε πολύ μικρή απόσταση. Αυτή είναι η πρότασή μου. Δηλαδή, θα πρότεινα και στον εξωτερικό χώρο, ναι, από τη στιγμή που έχουμε πολύ ταχεία μετάδοση της μεταλλάξεως Δέλτα, θα πρότεινα να υπάρχει διαχωρισμός εμβολιασμένων και ανεμβολιάστων. Και στον εξωτερικό χώρο. Μισό λεπτό, γιατρέ, γιατί αυτό πρώτη φορά το ακούω, μου φαίνεται λογικό. Ναι. Αλλά το ακούω πρώτη φορά από γιατρό αυτό. Ακριβώς. Γιατί τόσο καιρό συζητάμε μόνο για τους εσωτερικούς χώρους. Αλλά εδώ μας λένε στα ρεπορτάζ όλοι και οι συνάδελφοί σας και εσείς το λέτε, ότι αρκεί να περάσεις δίπλα για να κολλήσεις. Και σκεφτόμουν κι εγώ, μα στην ταβέρνα αυτό που λέει ο Γιώργος, που είσαι δύο ώρες, δεν κολλήσεις. Ναι, κύριε Πιέρο, επειδή μου αρέσει να μιλάω με βάση την λογική, την επιστημονική λογική. Και σας το έχουμε δύο ανθρώπους παχύσαρκους, διαβητικούς καπνιστές, που έχουν εμβολιαστεί και είναι υψηλού κινδύνου. Και σε απόσταση ενός μέτρου κάποιος σηκώνεται για κάποιο λόγο να περάσει δίπλα τους και να είναι φορέας. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει, να φταρνιστεί, κάτι να γίνει με μικροσταγονίδια, να μεταδώσει την νόσο. Και ο άλλος, παρότι είναι εμβολιασμένος, αλλά είναι ψηλωτά του κινδύνου, έχει μία ελαχίστη, αλλά έχει μία πιθανότητα να κολλήσει COVID. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να περάσει αυτή την νόσο από ένα απλό κρυολόγημα, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε πνευμονία. Γιατί να μην διαχωρίσουμε τη θέση μας στους συγκεκριμένους και να πούμε, κύριοι, οι εμβολιασμένοι θα είναι σε ένα κομμάτι και οι ανεμβολιαστοί σε ένα άλλο? Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το ξαναλέω, πρώτη φορά το ακούμε να λέει κάποιο και για τους εξωτερικούς χώρους. Το οποίο επαναλαμβάνω, ακούγεται λογικό. Δεν μπορεί να λες τον άλλο από το πεζοδρόμιο, άμα περάσει δίπλα του θα κολλήσει, αλλά άμα κάτσει 2,5 ώρες στο διπλανό τραπέζι δεν θα κολλήσει. Και νομίζω ότι προκύπτει αυτό από το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που έκανε ο Γιώργος. Από τη στιγμή, προσέξτε, που βλέπετε ότι ακόμα και στους ποδοσφαιρικούς, αθλητικούς χώρους, στα μεγάλα στάδια, τους χωρίζουν. Υπάρχουν σωματεία που διαχωρίζουν και λένε κάποια σωματεία ότι, κύριοι, μόνοι όσοι είστε εμβολιασμένοι θα μπορείτε να μπαίνετε στον αθλητικό χώρο, που και εκεί πέρα εξωτερικός χώρος είναι. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί στην εστίαση, που σας ξαναλέω, μπορεί για κάποιο τυχαίο λόγο να σηκωθεί κάποιος, να έρθουν σε επαφή, να έρθουν σε επικοινωνία. Για ποιο λόγο να μην διαχωρίζονται? Άρα είναι κάτι το οποίο είναι λογικοφανές. Άρα, γιατρέ, επειδή όντως και εμένα μου φαίνεται λογικό, φαντάζομαι από ό,τι καταλαβαίνω και στο Γιώργο το Μουρούτη, δεν είστε και υπέρ των μεικτών χώρων? Από την πρώτη στιγμή δεν ήμουν υπέρ των μεικτών χώρων, διότι εκτιμώ ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει 100% κάλυψη με τους εμβολιασμούς, έτσι, τότε δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτοί που έχουν εμβολιαστεί και έχουν λάβει τα μέτρα τους πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με κάποιους οι οποίοι για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους δεν θέλησαν να εμβολιαστούν και να έρθουν σε επαφή από τη στιγμή που υπάρχουν έστω και ελαχιστότατες πιθανότητες να κολλήσουν την νόσο. Είναι έτσι καθαρή η απάντηση και νομίζω ότι ανοίγει και μια άλλη συζήτηση την οποία οφείλουμε να ρωτήσουμε και στα στελέχη τα κυβερνητικά, τα οποία κάνουν τις συζητήσεις για τους εσωτερικούς χώρους, αν πρέπει να το δουν και αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο το παρακολουθούμε εμείς εδώ απ' έξω από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι σαρώνεται λίγο εδώ και καιρό από την ειδική μετάλλαξη, δεν μπαίνει στη διαδικασία
διάρθρωσης μιας δέσμης περιοριστικών μέτρων, μπαίνει σε μια κατεύθυνση που λέει: εγώ έχω εμβολιάσει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα συνεπάρξω με τη μετάλλαξη, θα ανοίξω τις δραστηριότητες, γιατί έχουν και ένα πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων, κοντά στο 90% στους ανθρώπους που είναι άνω των 50 ετών. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε τις αποφάσεις της Μεγάλης Βρετανίας, αν είναι λογικές και αν θα μπορούσαμε κι εμείς με αυξημένο το ποσοστό εμβολιασμού, παρά την ύπαρξη κρουσμάτων, να ανοίγουμε αντί να κλείνουμε. Γιατί τώρα δυστυχώς εμείς είμαστε σε μια συζήτηση για το τι θα φρενάρουμε. Σε συνέχεια του προηγούμενου, θέλω να πω ότι η νόσος δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Και πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι για να μην υπάρχουν ερωτηματικά ούτε στους πολίτες ούτε και σε εμάς, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα υπεύθυνα πώς θα αντιμετωπίσουμε την νόσο. Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα εμβολιασμένων. Μιλάμε για μια διαφορετική χώρα με άλλα δεδομένα, με άλλες υποδομές, με τελείως άλλη ψυχοσύνθεση και του κόσμου, αλλά και της αντιμετώπισης την οποία βλέπουν. Στη Μεγάλη Βρετανία αυτά τα μέτρα τα οποία πήραν, εκτιμώ ότι έχουν συζητηθεί στο National Health System, στο NHS, το οποίο είναι ένα από τα σοβαρά, κατά κάποιο τρόπο, κέντρα λήψης αποφάσεων όσον αφορά την υγειονομική αντιμετώπιση των πολιτών και κατοίκων της Μεγάλης Βρετανίας, και ενδεχομένως να βρίσκονται στη λογική και στη βάση που απαιτεί η Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα έχουμε άλλα δεδομένα. Δεν έχουμε ούτε τόσο πολλά κρεβάτια στις μονάδες συντατικής θεραπείας, ούτε έχουμε τόσα διαθέσιμα ποσά για να καλύπτουμε στο εθνικό σύστημα. Και δεν έχουμε και τόσους εμβολιασμένους. Δεν έχουμε τόσους εμβολιασμένους. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα τα οποία έχουμε εμείς εδώ έναντι αυτών. Μάλιστα. Διότι πάντοτε πρέπει να μιλάμε με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα. Όσο περισσότερους νοσηλευόμενους έχουμε, τόσο περισσότερο ξοδεύουμε για το εθνικό σύστημα υγείας, και καλώς ξοδεύουμε. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι η νόσος αυτή, για να αντιμετωπιστεί, είναι πολυδάπανη. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε φάρμακα, αντιβιωτικά, αντιϊκά, αντιπυκτικά, εν πάση περιπτώσει αντιφλεγμονώδη, και το κόστος είναι πολύ μεγάλο αφενός και οι νοσηλείες παρατεταμένες. Άρα πρέπει να δείχνουμε για πολύ να καταλάβουμε, ιδιαίτερη γιατρέ, προσοχή. Για να καταλάβουμε, γιατρέ, και να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, τι κόστος έχει η παραμονή ημερησίως ενός ασθενούς σε μια ΜΕΘ, και συνήθως πόσο διάστημα μένει ένας ασθενής σε μια ΜΕΘ? Μπορεί να μείνει, αν κοιτάξτε, αν έχουμε καλή έκβαση της πορείας του ασθενούς σε μια ΜΕΘ, μπορεί να μείνει από περίπου 7 μέρες έως ένα μήνα. Δηλαδή είναι μακροχρόνιας. Μέσο όρο 20 μέρες νοσηλείας έχουμε στις ΜΕΘ. Το δε κόστος είναι ασύλληπτο. Μπορεί να φτάνει περίπου 10.000 ευρώ τη μέρα η νοσηλεία κάποιου ασθενούς. Δηλαδή στο μέσο όρο, στο μέσο όρο μιλάμε για 200.000, αν υποθέσουμε ότι μένει κατά μέσο όρο 20 ημέρες. 200.000 ανασθενή. Ανασθενή στη ΜΕΘ. Στη ΜΕΘ. Και σε συμβατική κλίνη. Σαφώς είναι πολύ λιγότερο, αλλά όχι κάτω από περίπου 2.000 την ημέρα. Μάλιστα. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Έχει βγει τελικά μετά από τόσους μήνες ένα συμπέρασμα τι αφήνει αυτή η νόσος το long COVID, σε όποιον νοσεί? Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, και να πούμε ότι αυτή η νόσος πρωτοεμφανίστηκε πριν 8 μήνες, περίπου το Δεκέμβριο του 2020. Είναι μια νόσος που ακόμα διερευνάται. Τα κλινικά δεδομένα συνεχώς τρέχουν. Εμείς σαν καρδιολόγοι βλέπουμε ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να αφήσει κατάλοιπα μυοκαρδίτιδες. Έχουμε δηλώσεις ακόμα που να εμφανιστεί καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρή νόσος, και σε νέους ανθρώπους. Μπορεί να επηρεάζεται το αναπνευστικό σύστημα. Κάτι που έχουμε προσέξει τώρα τελευταία είναι ότι σε δεύτερο χρόνο μπορεί να παρατηρηθούν νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Τελευταία είχαμε αντιμετωπίσει νεαρούς ασθενείς στην ηλικία περίπου 40 με 50 που άφησε νευρολογικά κατάλοιπα αλλά και ψυχολογικά κατάλοιπα η νόσος. Δηλαδή επηρεάζει πάρα πολύ το καρδιακιακό, το αναπνευστικό και το νευρολογικό αλλά και ψυχολογικό υπόστρωμα των ασθενών. Και εκτιμώ ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ακόμα διερεύνηση, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο κύκλος και της νόσου. Είναι μια νόσος που την ξέρουμε τώρα 8 μήνες. Άρα κάθε μέρα και εμείς διερευνούμε, μαθαίνουμε, βλέπουμε τις επιπλοκές που μπορεί να έχει. Αν καταλαβαίνω, για το τελευταίο ερώτημα, αυτή η συζήτηση θα έχει συνέχεια και για άλλες μεταλλάξεις, έτσι δεν είναι? Να το θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξουν και άλλες μεταλλάξεις
στην πορεία αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας. Και κάτι ακόμα, ένα δεύτερο υπερώτημα. Εμείς έχουμε μάθει από εσάς τους επιστήμονες ότι κάθε μετάλλαξη σημαίνει και ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του ιού ή τέλος πάντων με τη λογική της αποδυνάμωσής του. Με τον κορονοϊό το έχουμε αυτό. Ο κορονοϊός δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κανόνα, παρότι είναι δύσκολο δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να ελέγξουμε, επειδή αμήνεται πολύ στεναρά, φαίνεται ότι είναι ανθεκτικός. Είναι ένας ιός ο οποίος πρέπει, για να αντιμετωπιστεί, να εμβολιαστούμε, για να απαντήσω παράλληλα και στο πρώτο ερώτημα, μαζικά και καθολικά όλος ο πληθυσμός. Η πρότασή μου είναι να εμβολιαστούν όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω, όσο γίνεται περισσότεροι, και αυτοί που έχουν απόλυτη ένδειξη, διότι εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ασθενείς που έχουν αντένδειξη, αλλά πρέπει να υπάρξουν μαζικοί εμβολιασμοί σε όλο τον πληθυσμό, σε όλο τον πλανήτη, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις μεταλλάξεις. Σίγουρα, όσο περνάει ο καιρός και γίνονται περισσότεροι εμβολιασμοί, θα αντιμετωπίζονται και οι μεταλλάξεις οι οποίες θα έρθουν, γιατί σίγουρα θα έρθουν και κάποιες άλλες, μπορεί να είναι πιο εξασθενημένες, πιο ασθενείς και όχι τόσο επικίνδυνες και κακοήθεις όσο οι πρώτες. Λοιπόν, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν,